Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα στο World Camp Athens 2019. Όπως είπαμε και πριν, είμαι η Πελαγία Καραγλή και είμαι Project Manager στην εταιρεία Social Mind που δραστηριοποιείται στο κομμάτι του Digital Marketing 360 μοίρες, έχοντας δύο τμήματα, το Digital Marketing και το Web and Mobile Development. Σήμερα θα συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πλατφόρμες του WordPress και του WooCommerce με στόχο να αυξήσουμε τα κέρδη της επιχείρησής μας και συγκεκριμένα του e-shop μας. Καλώς ή κακώς, το digital marketing δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς το development. Γιατί η σωστή διασύνδεση μιας ιστοσελίδας με τις πλατφόρμες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο marketing μπορούν να μας παρέχουν τα δεδομένα και τα analytics που χρειαζόμαστε ώστε να βελτιστοποιήσουμε καλύτερα τις ενέργειες του marketing. Οι στόχοι μιας επιχείρησης όσον αφορά μία ενέργεια marketing, όπως μπορείτε να δείτε και στην διαφάνεια, μπορεί να είναι πολύ και διάφοροι. Τι είναι όμως αυτό που θα μας υποδείξει από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, ποια είναι τα κανάλια που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πρώτα. Μία καλή προσέγγιση είναι να συμβουλευτούμε τα Google Analytics. Γενικά, τα Analytics είναι κάτι που στο marketing τα συμβουλευόμαστε πάρα πολύ και γι' αυτό η διασύνδεση με τις πλατφόρμες του WordPress ή του WooCommerce μας δίνουν πάντα πολύ καλά στοιχεία για να συνεχίσουμε την πορεία μας. Το πιο σημαντικό που μπορούμε να δούμε μέσα από τα Google Analytics, ξεκινώντας να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, είναι να δούμε από πού έρχεται το κοινό μας, από ποια είναι τα κανάλια μέσα από τα οποία μας βρίσκει. Όπως μπορούμε να δούμε, η διαφάνεια είναι ενδεικτική, δεν είναι κατά σειρά προτεραιότητας. Κοινό μπορεί να έρθει στην ιστοσελίδα μας είτε direct, που αυτό στο marketing μεταφράζεται σαν brand awareness, είτε από πληρωμένες διαφημίσεις ή display, που αυτό σημαίνει Google Ads, μέσα από τα social media, που σημαίνει είτε μέσω από περιεχόμενο, είτε μέσω από διαφημίσεις που υπάρχουν στα social media. Η οργανική αναζήτηση για το κομμάτι του marketing σημαίνει SEO, οπότε πρέπει να δούμε αν είμαστε καλοί ή όχι σε αυτό το κομμάτι. Και τέλος, ένα τελευταίο κανάλι που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας είναι μέσα από email marketing ενέργειες που πραγματοποιεί η εταιρεία. Ας ξεκινήσουμε με το τελευταίο, με το email. Προσωπικά θεωρώ ότι το email marketing είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο με ένα πολύ αξιοπρεπές ROI, δηλαδή πολύ καλή επιστροφή της επένδυσής μας. Ας δούμε γιατί και με στατιστικά στοιχεία γιατί είναι καλό εργαλείο το email marketing. Καταρχήν, 26% των B2C επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το email ως εργαλείο επικοινωνίας με τους καταναλωτές του. Επιλέγει να τους ενημερώσει για ό,τι θέλει, για τα νέα του μηνύματα, μέσω από το email. Σύμφωνα με τις έρευνες, ένα 30% των καταναλωτών έχουν αγοράσει μέσα από κάποιο email. Μέσα από το email μπορούμε να κάνουμε πολλές καμπάνιες. Μία από αυτές που θα την αναλύσουμε και στην συνέχεια είναι τα welcome emails, τα οποία παράγουν έως και 320% περισσότερο τζίρο σε σχέση με άλλες καμπάνιες emails. Νομίζω ότι το νούμερο είναι αρκετά εντυπωσιακό. Και εφόσον μιλάμε για τζίρο, μπορούμε να δούμε ότι οι καταναλωτές που αγοράζουν μέσα από κάποιο email τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα, γύρω στο 138% περισσότερο. Και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, ειδικά οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, κατά 80% πιστεύουν ότι το email είναι ένα αρκετά αποτελεσματικό εργαλείο. Και φυσικά τα email είναι αγαπημένο εργαλείο και για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους καταναλωτές, καθώς το 77% των καταναλωτών προτιμάει να επικοινωνούν οι εταιρείες μαζί του μέσω email, παρά με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Και αυτό εξηγείται εύκολα, καθώς μπορείς το email να το ανοίξεις, να το διαβάζεις, να το διαχειριστείς σε χρόνο και σε χώρο που εσύ ο ίδιος επιλέγεις, χωρίς να σε ενοχλήσει κάποια άκερη στιγμή.
Μέσα από τις πλατφόρμες email marketing μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αρκετές καμπάνιες automations. Έχω χρησιμοποιήσει σε αυτές τις διαφάνειες το MailChimp, καθαρά και μόνο γιατί είναι ένα από τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες email marketing. Ας δούμε λοιπόν τι καμπάνιες αυτοματοποιημένες μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέσα από μία πλατφόρμα email marketing. Καταρχήν ξεκινάμε με το newsletter subscribe. Είναι πολύ εύκολο και πολύ χρήσιμο όταν κάποιος έχει μπει μέσα στην ιστοσελίδα σας να αναδυθεί ένα παράθυρο και να τον προτρέπει να εγγραφεί στο newsletter της εταιρείας για να μαθαίνει τα τελευταία νέα του, προσφορές ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό μπορούμε να το εμπλουτίσουμε και με κάποιο τυράκι, λέγοντάς του ότι αν εγγραφείς στο newsletter μας, έχεις μια έκπτωση 5% στην επόμενη αγορά σου. Συνεχίζουμε με το welcome message campaign, το οποίο το είδαμε και πριν. Οι οποίες καμπάνιες έχουν πολύ καλή απόδοση. Εφόσον λοιπόν κάποιος έχει εγγραφεί και μας έχει τιμήσει με την εγγραφή του στο newsletter μας, στέλνουμε ένα email για να τον καλωσορίσουμε. Και εδώ πάλι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να του δώσουμε επίσης κάποιο δώρο καλωσορίσματος, όπως το εγώ στην επόμενη αγορά σας δωρεάν τα μεταφορικά ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Εφόσον ο χρήστης έχει προχωρήσει και έχει κάνει την πρώτη του αγορά μέσα από το e-shop μας, μπορούμε να του αποστείλουμε μία καμπάνια, ένα πρώτο ευχαριστήριο, οι καμπάνιες οι Thank First Time Customers, όπου εκεί πέρα τον ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έδειξε στα προϊόντα μας και στην εταιρεία μας και μπορούμε να αξιοποιήσουμε πάλι αυτή την ευκαιρία επικοινωνίας και να βάλουμε ίσως στο email και κάποια συναφή προϊόντα ή παρεμφερή προϊόντα με αυτά που έχει αγοράσει, ώστε να ξέρει ότι εδώ πέρα μπορεί να βρει πληθώρα από προϊόντα που τυχόν να τον ενδιαφέρουν. Εφόσον λοιπόν έχει εγγραφεί στο newsletter μας, τον έχουμε καλωσορίσει, έχει προβεί ήδη σε κάποια αγορά, είναι μια καλή περίοδος να του στείλουμε και μια καμπάνια follow-up, όπου εκεί πέρα μέσα μπορούμε να έχουμε ένα ερωτηματολόγιο και να ζητάμε ένα review από τον πελάτη, είτε για το προϊόν που έχει αγοράσει, είτε για κάποιο σύνολο, κάποια κατηγορία προϊόντων που θέλουμε να μάθουμε τη γνώμη του κοινού, είτε και για την ίδια την εταιρεία και γενικά για οτιδήποτε θέλει η εταιρεία να πάρει ένα follow-back από τους καταναλωτές της. Τελευταίο, έχω αφήσει μια πολύ σημαντική automation campaign, το Abandon Cart, όπου, όπως θα δούμε και στην πορεία, το ποσοστό που από τα προϊόντα που αφήνονται, που εγκαταλείπονται σε ένα καλάθι, είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να μας επιτρέψει να πάμε και να παροτρύνουμε τους καταναλωτές να επιστρέψουν και να αγοράσουν, να συνεχίσουν στην ολοκλήρωση της αγοράς σε αυτό που είχαν αρχικά για κάποιο λόγο επιλέξει. Εδώ πέρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε το είδος της εταιρείας που έχουμε και να βάλουμε στον τίτλο αυτού του email κάτι έξυπνο. Πώς γυρνάει? Εγώ βλέπω κάτι άλλο μάλλον στην οθόνη, έτσι. Ωραία. Εντάξει. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε, όπως είπα, το αντικείμενο της εταιρείας μας και να βάλουμε έναν έξυπνο τίτλο ώστε να προσελκύσουμε το κοινό να ανοίξει αυτό το email. Για παράδειγμα, εάν έχουμε ένα e-shop που πουλάει γυναικεία παπούτσια, θα μπορούσαμε στον τίτλο του email να γράψουμε «Σταχτοπούτα, μήπως έχεις ξεχάσει το γοβάκι σου». Οπότε αυτό είναι ένα πιασάρικο μήνυμα που κάνει τον άλλον πιο εύκολα να ανοίξει το email και να δει τι του έχουμε στείλει. Για να μην ξεχνάμε ότι ο τίτλος του email είναι τόσο σημαντικός όσο και το ίδιο το περιεχόμενο. Για να γίνουν όμως όλες αυτές, για να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε όλες αυτές τις automation campaign, θα πρέπει να διασυνδέσουμε την πλατφόρμα του email marketing που χρησιμοποιούμε με το WooCommerce ή με το WordPress. Αυτό θα γίνει μέσα από το MailChimp, μέσω του API. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, είναι απαραίτητο σημείο, ότι θα πρέπει όλο αυτό να διασυνδεθεί με κάποια λίστα αποδεκτών, με ένα συγκεκριμένο audience που εμείς θα έχουμε επιλέξει. Η παρακάτω διαφάνεια δείχνει πώς μπορούμε να κάνουμε τη διασύνδεση της email marketing πλατφόρμας με το website μας.
Δεν θα σταθώ στα τεχνικά. Αυτό που θέλω μόνο να πω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε όλα τα βήματα και να συμπληρώσουμε όλα τα πεδία. Γιατί μπορεί να έχουμε κάνει μια πολύ καλή διασύνδεση, να έχουμε στήσει ένα πολύ καλό campaign automation και να μην δουλεύει το automation, γιατί απλά έχουμε ξεχάσει να συμπληρώσουμε το TAFKAPA και να φάμε τα νιάτα μας, να δούμε τι λείπει. Η επόμενη διαφάνεια είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα για μένα διαφάνεια και είναι αρκετά ενδεικτική τα ποσοστά της ενώ και δείχνει πόσο από το σύνολο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας καταλήγει εν τέλει να αγοράσει κάποιο από τα προϊόντα μας. Επιστρέφουμε και πάλι στα analytics. Γενικά τα analytics, όπως είπα, είναι ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο για το marketing. Δεν έχει τώρα το νόημα να εξηγήσουμε κάθε βήμα. Αυτό που έχει σημασία για να το συνδέσουμε και με το email marketing που αναφερόμαστε τώρα είναι μπορούμε να δούμε ότι το ποσοστό των προϊόντων που αφήνονται στο καλάθι είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό, είναι ένα 55% περίπου, είναι ένα αναμενόμενο ποσοστό αυτό, οπότε δεν αξίζει για αυτό το ποσοστό να πάμε και να στήσουμε μια abandoned cart automation campaign. Η επόμενη ενότητα αφορά την online διαφήμιση. Είναι μία από τις αγαπημένες μου ενότητες, μπορώ να πω. Το πλεονέκτημα της online διαφήμισης σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης έχει να κάνει ότι εδώ μπορούμε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί μία ενέργειά μας για να δούμε την αποτελεσματικότητά της. Αυτό μας, το πλεονέκτημα μας το δίνει ακριβώς η διασύνδεση που μπορεί να έχουμε με το website μας ή με άλλες πλατφόρμες. Όσον αφορά τα social media, η κυρίαρχη διαφημιστική πλατφόρμα είναι το Facebook, όπου οι τοποθετήσεις που μπορούν να γίνουν εκεί είναι σε Facebook, Instagram, Messenger. Η διασύνδεση μπορεί να γίνει και γίνεται μέσω του κώδικα, συγγνώμη, Facebook Pixel. Το Facebook Pixel μπορούμε να το εγκαταστήσουμε στην ιστοσελίδα μας είτε μέσω από κάποιο plugin, είτε και απλά εγκαθιστώντας κώδικα μέσα στο website μας. Το πιο σημαντικό που σου δίνει το Facebook Pixel είναι ότι μπορείς να μετρήσεις και να δεις την αποδοτικότητα της κάθε μία καμπάνιας. Εδώ πέρα βλέπετε μία συνολική, εδώ φαίνεται η συνολική εικόνα του site, αλλά από την οποία μπορούμε να δούμε και πάλι διάφορα σημεία τα οποία μπορούν να μας καθοδηγήσουν, όπως πάλι π.χ. στο Add to Cart, να δούμε πόσα αφήνονται στο καλάθι σε σχέση με αυτά που αγοράζονται, οπότε να δούμε αν χρειάζεται να κάνουμε κάποια καμπάνια ή οτιδήποτε. Μπορούμε να δούμε στατιστικά στοιχεία όπως τα page views ή τα clicks που έχουν γίνει και έχουν οδηγήσει στην ιστοσελίδα μας, πόσοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διαφήμισή μας κτλ. Το πιο σημαντικό κομμάτι δεν είναι αυτό το συνολικό, είναι ότι μπορείς να έχεις αποτελέσματα σε κάθε μία καμπάνια και να δεις σε ποια σημεία θα πρέπει να την βελτιστοποιήσεις ώστε να αυξήσεις την απόδοσή της. Ένα από τα πλεονεκτήματα και τα πιο σημαντικά σημεία που μας δίνει η διασύνδεση του Facebook Pixel με την ιστοσελίδα μας είναι ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε δυναμικές καμπάνιες μέσω πρώτα catalog. Ο κατάλογος προϊόντων με δυναμικές διαφημίσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε καμπάνιες remarketing στα social media. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει δει ένα προϊόν μας, μετά να τον ακολουθούν διαφημίσεις που δείχνουν το ίδιο προϊόν και σχετικά με αυτό άλλα προϊόντα. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε είτε καμπάνιες απευθείας πωλήσεις από τον κατάλογο, είτε να χρησιμοποιήσουμε το πρώτα catalog σε καμπάνιες μας traffic ή conversion, δηλαδή σε καμπάνιες που ως στόχο έχουν να φέρουν κόσμο μέσα στο site μας ή να αυξήσουν τις πωλήσεις μας, και να τη συνδέσουμε με το πρώτα catalog και να δείχνουν προϊόντα που ο κόσμος κυρίως επιλέγει να βλέπει ή έχουν περισσότερη απήχηση. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να κάνεις καμπάνιες με το πρώτα catalog
στο σύνολο του καταλόγου ή μπορείς να το σπάσεις και σε μικρότερες κατηγορίες, σε υποσύνολα δηλαδή, όπως π.χ. θέλω να διαφημίσω μόνο γυναικεία, μόνο παιδικά, μόνο τις προσφορές ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν, το πλεονέκτημα του καταλόγου δεν έχεις να κάνεις εσύ δημιουργικά, δεν έχεις να αποφασίσεις για κάτι, τραβάει αυτόματα τα προϊόντα μέσα από το e-shop σου, μέσα από τον κατάλογο των προϊόντων σου. Οι μορφές που συνήθως επιλέγουμε να κάνουμε διαφημίσεις, οι μορφές διαφημίσεων που συνήθως επιλέγουμε για τις δυναμικές διαφημίσεις είναι, όπως βλέπετε κάτω, οι εναλλασσόμενες εικόνες, το λεγόμενο καρουζέλ, όπου εκεί πέρα έχουμε τη δυνατότητα να δείχνουμε ένα προϊόν και πολλά συναφή προϊόντα με αυτά που θεωρούμε ότι ο χρήστης θα έχει ενδιαφέρον και επιλέγει αυτόματα το Facebook ή το Instagram ποια είναι αυτά τα προϊόντα που θα επιλέξει να δείξει. Η άλλη μορφή που βλέπετε πάνω είναι η συλλογή και εκεί πέρα υπάρχει στο τέλος πάλι μία μορφή, στο κάτω μέρος πάλι μία μορφή καρουζέλ και επάνω μπορείς να τοποθετήσεις ένα βίντεο είτε με τα προϊόντα που υπάρχουν κάτω είτε με οποιοδήποτε άλλο μήνυμα θέλεις να περάσεις εσύ στον καταναλωτή σου. Και φυσικά όλα οδηγούν στο website σου και στο e-shop σου. Ας δούμε τώρα το άλλο σημαντικό εργαλείο της online διαφήμισης που είναι τα Google Ads. Εδώ πέρα για να μπορέσουμε να μετρήσουμε πράγματα χρειάζεται να τοποθετηθούν δύο συγκεκριμένοι κώδικες. Ο πρώτος ο κώδικας είναι το remarketing tag που αφορά αποκλειστικά στις καμπάνιες remarketing και είναι το conversion tracking code το οποίο έχει να κάνει και έχει εφαρμογή σε όλες μας τις καμπάνιες γιατί σε όλες τις καμπάνιες θέλουμε να ξέρουμε την αποδοτικότητά τους και το πόσο εν τέλει μας φέρουν πωλήσεις ώστε να συνεχίσουμε ή όχι μία καμπάνια ή να τη βελτιστοποιήσουμε και κατά ποιο τρόπο. Τα είδη των διαφημίσεων που μπορούμε να κάνουμε μέσω Google Ads είναι τα πιο συνηθισμένα είναι αυτά. Το πιο γνωστό σε όλους ίσως είναι οι καμπάνιες αναζήτησης, όπου εκεί πέρα στοχεύουμε σε κοινό που αναζητά τα προϊόντα μας τη στιγμή που τα αναζητά. Αυτό είναι το μεγάλο, μεγάλο πλεονέκτημα μιας καμπάνιας αναζήτησης. Είναι οι καμπάνιες display, όπου προβάλλουμε τη διαφήμισή μας με δημιουργικά, με banners, σε στοχευμένο κοινό ή σε στοχευμένο περιεχόμενο. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να θέλω να διαφημίσω κάποια ιατρικά προϊόντα, οπότε μπορώ να τα βάλω είτε σε κάποιες ιατρικές σελίδες, είτε σε κάποιο ενημερωτικό site στην κατηγορία υγεία. Οπότε μπορείς να επιλέξεις και να στοχεύσεις με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Οι καμπάνιες βίντεο έχουν να κάνουν κυρίως με την προβολή βίντεο στο YouTube και οι καμπάνιες remarketing, όπως προείπαμε, έχουν να κάνουν με την επαναστόχευση κοινού που μας γνωρίζει ήδη, έχει έρθει ήδη σε επαφή με την εταιρεία μας. Για να μετρήσουμε την αποδοτικότητα των διαφημίσεων, υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον δείκτης, ο δείκτης ROAS, ο οποίος στην ουσία μας επιτρέπει να βλέπουμε πόσο μας επιστρέφεται, αν μας επιστρέφεται και πόσο κάθε ένα ευρώ το οποίο έχουμε επενδύσει. Αυτό μπορούμε να το δούμε εάν συγκρίνουμε το conversion value, δηλαδή την αξία της κάθε μετατροπής, με το κόστος το οποίο έχει χρειαστεί να πληρώσουμε μέχρι τώρα. Οπότε από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι αποδοτική η διαφήμισή μας ή όχι. Και αυτό φυσικά μας το επιτρέπει η διασύνδεση με την ιστοσελίδα και με η τοποθέτηση του κώδικα των conversion. Υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία που μας δείχνουν, που μας δίνουν τα analytics των διαφημίσεων, όπως σε ποια θέση βρίσκεται η αναζήτησή μας, αν ανεβαίνουμε ψηλά ή όχι, πόσο κοστίζει το κάθε κλικ που οδηγεί στο site μας, ποιος είναι το μέσο κόστος ανά προβολή, πόσο είναι το CTR που σημαίνει σε σχέση με τις φορές που έχει προβληθεί το περιεχόμενό μας, πόσες φορές έχει πατηθεί και αυτός είναι ένας σημαντικός δείκτης, το οποίο δείχνει είναι σωστή η διαφήμιση, είναι σωστό το λεκτικό, είναι σωστή η στόχευση, είναι σωστό η ίδια η εικόνα. Δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα εάν δεν έχουμε μία σωστή διασύνδεση με το e-shop μας.
Κλείνοντας αυτή την ενότητα, ας δούμε πάλι κάποια στατιστικά στοιχεία. Το 45% των προϊόντων που μπαίνουν στο καλάθι οδηγούνται σε πώληση. Οπότε είναι σημαντικό να κάνουμε ενέργειες που να προκαλούμε τον κόσμο να μπαίνει στο site μας και να βάζει προϊόντα στο καλάθι. Οι καμπάνιες remarketing βλέπουμε ότι εν τέλει έχουν πολύ μεγάλη αξία, γιατί αυξάνουν τις μετατροπές κατά 10 με 15%. Και τέλος, ένα στοιχείο που όλοι ξέραμε, μας επιβεβαιώνεται και πάλι, ότι το Facebook παραμένει ο κυρίαρχος σε σχέση με τα άλλα social media όσον αφορά το καλύτερο ROI, δηλαδή την καλύτερη επιστροφή της επένδυσής μας σε σχέση με τα υπόλοιπα social media, σε ένα ποσοστό που φτάνει περίπου το 96%. Εκτός από τις διαφημίσεις, μεγάλη σημασία έχει σε μια ιστοσελίδα και φυσικά το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο έχει πολύ μεγάλο βάρος στους παράγοντες κατάταξης των μηχανών αναζήτησης. Και γι' αυτό είναι αρκετά σημαντικό να έχουμε εγκαταστήσει μέσα στην ιστοσελίδα μας κάποιο plugin SEO που θα μας επιτρέψει να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο που θα μας ανεβάσει στην κατάταξη των μηχανών αναζήτησης. Επειδή ούτως ή άλλως το SEO έχει ένα μεγάλο τεχνικό κομμάτι, δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε σε αυτήν εδώ την παρουσίαση, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε, κάποια βασικά σημεία για την μεγιστοποίηση του SEO από το κομμάτι του marketing. Μπορούμε λοιπόν καταρχήν να βελτιστοποιήσουμε τους τίτλους των προϊόντων και των κατηγοριών μας. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε meta description, δηλαδή τις σύντομες παραγράφους που εμφανίζονται κάτω από τον τίτλο στις μηχανές αναζήτησης, να βελτιστοποιήσουμε τα slug των προϊόντων αλλά και των κατηγοριών μας. Θα πρέπει να έχουμε ενεργοποιημένα τα breadcrumbs, δηλαδή το σε ποια σελίδα βρίσκεται ο χρήστης αυτή τη στιγμή και ποια είναι η διαδρομή η οποία έχει ακολουθήσει για να φτάσει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. Να χρησιμοποιούμε tag και κατηγορίες. Και φυσικά, επειδή οι μηχανές αναζήτησης τις εικόνες τις αναγνωρίζουν σαν κείμενο, οπότε θα πρέπει και εκεί να έχουμε προσθέσει στις εικόνες μας εναλλακτικό κείμενο, το λεγόμενο alt text. Γιατί είναι το κείμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο μας όταν δεν υπάρχει καλή σύνδεση, όταν δεν μπορούμε για κάποιο λόγο τέλος πάντων να δούμε τις εικόνες μας. Εκτός από όλα αυτά που είναι λίγο πιο περιφερειακά, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μελήσουμε, να βελτιστοποιήσουμε την περιγραφή του ίδιου του προϊόντος μας. Και αυτή η βελτιστοποίηση θα πρέπει να γίνει γύρω από τις λέξεις κλειδιά που μας ενδιαφέρουν αναφορικά με το προϊόν ή με την υπηρεσία μας. Ένα από τα χρήσιμα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το SEO είναι το Search Console της Google. Εδώ, μέσα από το Search Console, μπορούμε να δούμε οργανικά και όχι με διαφήμιση ποιες είναι οι λέξεις αναζήτησης, ποια είναι τα ερωτήματα που οι ίδιοι οι χρήστες γράφουν κατά την αναζήτησή τους και εμφανίζουν τις ιστοσελίδες μας σαν αποτέλεσμα. Οπότε, μέσα από αυτές τις αναζητήσεις μπορούμε να βρούμε ποια σημεία πρέπει να βελτιώσουμε. Ένα άλλο που μπορούμε να δούμε είναι οι σελίδες προορισμού, δηλαδή ποιες είναι οι πιο επισκέψιμες και ποιες είναι οι λιγότερο επισκέψιμες οργανικά πάντα σελίδες και να δούμε στις λιγότερο επισκέψιμες σελίδες πού είναι το λάθος και τι χρειάζεται να διορθώσουμε ώστε να γίνουν περισσότερο επισκέψιμες. Μία άλλη μεγάλη κατηγορία που το marketing έχει μεγάλη εφαρμογή εκεί πάνω είναι τα προγράμματα loyalty. Αν ρωτήσετε τον περισσότερο κόσμο αν χρησιμοποιεί προγράμματα loyalty, θα σου πει όχι, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Όμως όλοι μας, στο πορτοφόλι μας ή στο mobile μας, έχουμε κάρτες μέλους, πλαστική κάρτα ή αντίστοιχη εφαρμογή κινητού, με εταιρείες με τις οποίες συναλλασσόμαστε συχνά, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, όπως είναι τα πρατήρια βενζίνης, όπως είναι καφετέριες. Οπότε, τι σημαίνει λοιπόν loyalty? Loyalty είναι η ανταποδοτική επιβράβευση των πιστών πελατών μιας εταιρείας και είναι χρήσιμο να χρησιμοποιεί προγράμματα loyalty μια εταιρεία, γιατί χτίζει δεσμούς με τους πελάτες της και με αυτόν τον τρόπο διατηρεί την επαναληψιμότητα
του υπάρχοντος πελατολογίου τους αρχικά και στη συνέχεια μπορεί να επαναπροσελκύσει παλιότερους πελάτες ή να προσελκύσει και νέους πελάτες. Και όπως είπαμε και πριν, πάλι μέσα από τα προγράμματα loyalty μπορούμε να πάρουμε δεδομένα και analytics τα οποία μας είναι χρήσιμα για να δούμε ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε και τι πιστεύει για εμάς το πελατολόγιό μας. Οπότε, αν μας ρωτήσει μια επιχείρηση γιατί να εντάξω ένα πρόγραμμα loyalty μέσα στην εμπορική πολιτική μου, μπορούμε να απαντήσουμε πάλι με στατιστικά στοιχεία, λέγοντας ότι το 82% των καταναλωτών συνηθίζουν να αγοράζουν από επιχειρήσεις με προγράμματα loyalty και το 46% τείνουν να ξοδεύουν περισσότερο σε επιχειρήσεις που έχουν προγράμματα loyalty, ακριβώς γιατί ξέρουν ίσως και υποσυνείδητα ότι όσο ξοδεύω περισσότερο έχω και να κερδίσω στο άμεσο μέλλον. Αλλά και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και ειδικά οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, ένα 81% ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων πιστεύουν ότι οι πιστοί πελάτες είναι το κλειδί της ανάπτυξης μιας εταιρείας. Ένα από τα πιο σημαντικά για μένα στατιστικά είναι ότι κοστίζει σε μία επιχείρηση περισσότερο 6 με 7 φορές να προσελκύσει νέους πελάτες από ότι να διατηρήσει τους ήδη υπάρχοντές της. Οπότε, το τελευταίο στατιστικό σε σχέση με την πίστη τους ότι είναι το κλειδί της ανάπτυξης είναι ένας πολύ καλός λόγος να εμπιστευτεί κάποιος και να επιλέξει τα προγράμματα loyalty για την επιχείρησή του. Επειδή έχει, δεν ξέρω αν πόσο χρόνο έχουμε ακόμα. Ωραία. Θα μιλήσουμε λίγο εντάχει για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την εμπειρία του καταναλωτή μέσα από το WooCommerce και το WordPress με διάφορα εργαλειάκια. Ένα είναι το live chat. Το live chat, όπως και στο φυσικό κατάστημα, όταν έχεις έναν υπάλληλο να μπορεί να εξυπηρετήσει ανά πάσα στιγμή τον πελάτη, αυτό διευκολύνει τη διαδικασία της πώλησης. Έτσι και σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το να έχει τη δυνατότητα ο πελάτης να συνομιλήσει ζωντανά, είτε με κάποιο άτομο, είτε με κάποιο bot, και να ρωτήσει πράγματα, είτε για το ίδιο το προϊόν, είτε για τη διαδικασία της, πώς να τοποθετήσω την κάρτα, την πιστωτική, οτιδήποτε άλλο, μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να οδηγηθείς σε πώληση. Το SMS είναι επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την επικοινωνία με τους πελάτες μας, ειδικά μετά την αγορά. Μπορούμε να το κάνουμε είτε στέλνοντας με SMS την επιβεβαίωση της παραγγελίας του, είτε στέλνοντας το tracking code από την εταιρεία Courier, ώστε να ξέρει ο πελάτης ανά πάσα στιγμή πού μπορεί και βρίσκεται το προϊόν που έχει παραγγείλει. Ξαναγυρίζουμε στο email, γιατί όπως έχουμε πει είναι ένα αρκετά σημαντικό εργαλείο, όπου εκεί πέρα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε πολλές καμπάνιες automation, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, αλλά σε αυτή τη φάση που να αυξάνει την εμπειρία του καταναλωτή, μια καλή καμπάνια είναι η καμπάνια η follow-up on persuasions, όπως με την οποία μπορούμε να στέλνουμε κάποιες μέρες μετά την αγορά ένα review, ένα ερωτηματολόγιο για να παίρνουμε feedback από τον πελάτη για την εταιρεία και για τις υπηρεσίες της. Και να κλείσουμε με κάποιες ιδέες για το marketing on the site. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή πάνω στο site έτσι, για να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά μας. Το πρώτο είναι ένα pop-up παράθυρο. Μπορούμε να εμφανίσουμε σε οποιαδήποτε σελίδα θέλουμε, σε μία ή σε περισσότερες σελίδες, ένα pop-up παράθυρο με οποιοδήποτε μήνυμα θέλει να προωθήσει μία εταιρεία. Είτε αυτό είναι μία προσφορά, είτε είναι ένα καινούργιο προϊόν, είτε οτιδήποτε νέο θέλει να δείξει. Δώρο τυράκι. Είναι τα κίνητρα που μπορείς να δώσεις σε έναν χρήστη, ενώ βρίσκεται μέσα στο ηλεκτρονικό σου κατάστημα. Για παράδειγμα, θα μπορείς για αγορές πάνω από ένα ποσό ή πάνω από ένα σύνολο προϊόντων να του δώσεις είτε ένα άλλο προϊόν, είτε κάποια άλλη παροχή, π.χ. δωρεάν μεταφορικά ή οτιδήποτε άλλο. Συγκεκριμένα, εμένα αυτό μου έχει τύχει σαν χρήστη. Ήμουνα μέσα σε ένα e-shop με παπούτσια, επιλέγω ένα παπούτσι το οποίο το είχα δει παρεπιπτόντως από διαφήμιση στα social media και με το που το τοποθετώ στο καλάθι μου, μου βγαίνει ένα μήνυμα και μου λέει αν προσθέσεις ακόμα ένα προϊόν, κάτι καλό σε περιμένει. Προσθέτω ένα δεύτερο προϊόν και ξαφνικά βλέπω και ένα τρίτο ζευγάρι παπούτσια μέσα στο καλάθι μου. Φυσικά τα αγόρασα
Και φυσικά το αστείο της υπόθεσης είναι ότι το πρώτο παπούτσι για το οποίο έκανα όλη τη διαδικασία δεν το έχω φορήσει ποτέ ακόμα. Μια άλλη ιδέα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το να εμφανίζουμε συναφή, παρεμφερή ή συμπληρωματικά προϊόντα με αυτά που έχει επιλέξει ο πελάτης μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε στο cart page, είτε και μέσω διάφορων καμπανιών, όπως είναι το Abandon Cart, όπως είναι το Enable Order Notification, όπου κάτω από τα προϊόντα που θα έχει επιλέξει να του εμφανίσουμε μία σειρά με σχετικά προϊόντα και έτσι να τον προκαλέσουμε να αγοράσει και προϊόντα που ίσως να μην τα είχε σκεφτεί. Και θα κλείσω με τα coupon code, όπου τα εκπτωτικά κουπόνια μπορούν να κουμπώσουν σε πολλά στάδια της επικοινωνίας μας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μπορούμε να δώσουμε ένα εκπτωτικό κουπόνι για να προσελκύσουμε τον χρήστη να εγγραφεί στο newsletter μας ή όταν έχει ολοκληρώσει μία αγορά σε ένα follow-up email να του δώσουμε ένα coupon code και να του πούμε, ξέρεις, στην επόμενη αγορά σου θα έχεις αυτό δώρο, ώστε έτσι να εντείνουμε και την επαναληψιμότητα στην αγορά που θα υπάρχει. Και τέλος μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο εξειδικευμένο, στέλνοντας στις επαφές π.χ. που έχετε στο newsletter σας, μόνο σε αυτές, ένα κωδικό έκπτωσης για να το χρησιμοποιήσουν είτε για μια συγκεκριμένη χρήση, είτε για μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας φάνηκαν ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Πελαγία, μπράβο για την παρουσίαση μου, Αλέξανδρος. Θέλω να ρωτήσω, όταν υπάρχουν δύο εταιρείες που παρέχουν... Συγγνώμη, δεν βλέπω που είστε, για να ξέρω που κοιτάω. Ωραία, ευχαριστώ. Συγγνώμη, ναι. Δεν σηκώνομαι γιατί υπάρχει κάμερα πίσω. Όταν υπάρχουν δύο εταιρείες οι οποίες παρέχουν περίπου το ίδιο προϊόν και έχοντας στο μυαλό μας ότι οι περισσότερες εταιρείες κάνουν, αν όχι χρήση όλων, των περισσότερων από αυτών των εργαλείων, πώς μπορεί να αισθάνεται ένας πελάτης ο οποίος δέχεται μία επίθεση από τύπου marketing από πολλές εταιρείες, είναι μήπως λίγο aggressive και μέχρι υπάρχει κάποιο όριο στο πόσο follow-up, πόσα κουπόνια, τι πρέπει να κάνουμε και αν δύο εταιρείες έχουν αυτά τα εργαλεία, πώς διαφοροποιούνται στο κομμάτι της επικοινωνίας τους? Ωραία, επειδή κάνατε πολλές ερωτήσεις μαζεμένες. Όσον αφορά το πρώτο μέρος, θα σας πω το εξής. Αν σε μία περίοδο εκπτώσεων προχωράς στο δρόμο και έχεις όλα τα μαγαζιά στη σειρά και έχουν όλες αφίσα εκπτώσεις 50%, πώς αισθάνεσαι? Σε πειράζει? Δεύτερον, ναι, θα πρέπει να υπάρχει μία συνέπεια στο χρόνο που θα κάνεις τη μία ενέργεια μετά την άλλη. Δεν μπορείς να τα κάνεις μαζεμένα, θα πρέπει να αφήνεις έναν σχετικό χρόνο ανάμεσα στη μία και στην άλλη ενέργεια για να κατασταλάξει λίγο η προηγούμενη μέχρι την επόμενη. Και δεν θυμάμαι την τελευταία σου ερώτηση. Η τελευταία ερώτηση ήταν πώς διαφοροποιούνται δύο εταιρείες. Ναι. Πώς διαφοροποιούνται δύο εταιρείες, δηλαδή... πώς μπορούν να πουλήσουν καλύτερα τα προϊόντα τους, γιατί ο στόχος είναι η πώληση, είναι το κέρδος, ναι, όταν χρησιμοποιούν όλα αυτά τα εργαλεία, θέλοντας να πω, είναι τελικά το προϊόν που τις κάνει καλύτερες, είναι ίσως η εξυπηρέτηση, κάτι άλλο, τι πιστεύετε? Πιστεύω ότι είναι όλα μαζί. Ασφαλώς και είναι το προϊόν, δηλαδή παπούτσι πουλάει ο ένας, παπούτσι πουλάει και ο άλλος. Το θέμα είναι τι παπούτσι πουλάς, το θέμα είναι τι παπούτσι θέλει να αγοράσει ο καταναλωτής σου. Δηλαδή, έχει να κάνει με πολλά. Τι τιμή το δίνεις εσύ, τι τιμή το δίνει ο άλλος. Τα εργαλεία είναι τα ίδια. Έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση, έχει να κάνει με το ίδιο το προϊόν, έχει να κάνει με την τιμή. Δεν μπορείς να... Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που συνδέουν εν τέλει το τελικό αποτέλεσμα. Ναι, τα εργαλεία είναι τα ίδια. Ευχαριστώ. Βεβαίως. Βεβαίως, το δημιουργικό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το δημιουργικό και το λεκτικό, δηλαδή είναι ο τρόπος που θα περάσει το μήνυμα στον πελάτη και κατά πόσον αυτό το μήνυμα θα αγγίξει τον πελάτη, θα του κάνει να αισθανθεί ότι μπορεί να πάρει την εμπειρία από το προϊόν, την υπηρεσία που έχεις να του προσφέρεις. Γιατί εκτός από τα εργαλεία, απλά επειδή για τα εργαλεία μιλήσαμε σε αυτή την ομιλία, το περιεχόμενο και το μήνυμα είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Είναι το πρώτο πράγμα, μάλλον και μετά αυτό. Τα εργαλεία θα πρέπει να πάνε να κουμπώσουν στο κυρίαρχο μήνυμα.
Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία, Πελαγία. Εγώ είμαι ο Παύλος. Ευχαριστώ και εγώ. Έχω μια πολύ ιδιαίτερη ερώτηση. Σε ένα από τα γραφήματα που έδειξες με τις μπάρες, στο οποίο είπες ότι δεν θα μείνεις τι σημαίνει το καθένα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω όντως τι σημαίνει η πρώτη στήλη που λέει No Shopping Activity. Ένα λεπτό να βρω τη διαφάνεια. Αυτή. Λοιπόν, το No Shopping Activity σημαίνει ότι από το κοινό που μπαίνει μέσα στο site δεν κάνει τίποτα άλλο. Μπαίνει φεύγει. Και βγαίνει. Ναι. Bounce red, δηλαδή. Μένει μόνο στην αρχική σελίδα και φεύγει. Το πρώτο shopping activity που κάνεις όταν μπαίνεις σε ένα e-shop, γιατί εντάξει, κυρίως για e-shop έχει νόημα αυτή η διαφάνεια, είναι το να επισκεφθείς προϊόντα. Οπότε, εάν δεν το κάνεις αυτό, αν δεν έχεις δηλαδή product views, δεν έχεις καμία shopping activity. Και το άλλο είναι ότι θέλω να κάνω δύο σχόλια πάνω στην προηγούμενη ερώτηση όσον αφορά την πληθώρα των μηνυμάτων που δεχόμαστε. Η μία παγίδα είναι ότι δεν πρέπει όταν τα στείνεις να σκέφτεσαι ως καταναλωτής εσύ εκείνη την ώρα, γιατί δεν το έχεις τεστάρει στην αγορά. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανέχομαι καθόλου μαρκετιστικά email. Οπότε δεν μπορώ να πάω να τα στήσω αυτά με τη δική μου άποψη του τι είναι too much ή too little. Αυτό ήταν το σχόλιο. Ότι πρέπει να προσέχουμε τη δική μας άποψη όταν στείλουμε μαρκετιστικά εργαλεία. Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε, γιατί πιστεύω ακριβώς το αντίθετο μάλλον, ότι ναι, πρέπει να σκέφτεσαι σαν καταναλωτής όταν στείλεις μια ενέργεια marketing, απλά αυτό που πρέπει να μπορείς να φιλτράρεις είναι η δική σου το δικό σου προσωπικό feedback, δηλαδή να προσπαθείς να σκέφτεσαι πώς σκέφτεται ένας μέσος καταναλωτής και όχι εσύ ο ίδιος, που μπορεί να σου αρέσει το μπλε ή το κόκκινο, αλλά πώς γενικά ποια είναι τα χρώματα που συνήθως αρέσουν στους καταναλωτές. Οπότε, αν δεν σκέφτεσαι σαν καταναλωτής, μάλλον θα αποτύχεις. Το zoom ήταν το να το τεστάρεις και θα κλείσω λέγοντας ότι 99% των περιπτώσεων δεν είσαι στο target group αυτού που στείνεις. Ναι. Οπότε πρέπει να το προσέξεις και αυτό. Σε αυτό ναι, σε αυτό συμφωνώ. Θα ανέβουν όλοι στο διαδίκτυο, καθώς και τα βίντεο, όλα με μέρος στο Συγγνώμη, οι παρουσιάσεις θα είναι όλες επάνω και τα βίντεο των ομιλιών θα είναι επάνω και πιστεύω θα μπορέσετε να την πετύχει στο διάδρομο να μην προλάβει να φάει, να μην πιει καφέ, να τη ρωτήσει τι χρειάζεται. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για κάποια άλλη ερώτηση που μπορεί να έχετε. Έχω μια ακόμα. Θα σας δώσω το μικρόφωνο, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Χρήστος. Έχετε κάποια συγκεκριμένη άποψη για ποιο είναι το κατάλληλο e-shop CMS που να βοηθάει στις πωλήσεις? Δηλαδή, έχετε εμπειρία στο e-commerce, σε Magento, σε Omnicart και ούτω καθεξής. Εγώ έχω εμπειρία σε WooCommerce. Δεν είναι WordCamp. Το υπενθυμίζω έτσι. Όλα είναι open source. Το όνομά σας έχει την είσοδο και εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πελαγιά. Τρομερή η παρουσίασή σου. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.